Είχαμε και από χθες και τις καταγγελίες για το ΑΧΕΠΑ ότι ξεκίνησε εφημερίες χωρίς να έχει ούτε καν μία κλίνη μονάδας εντατικής θεραπείας διαθέσιμη. Υπάρχει και ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, πραγματικά επιβεβαιώνει αυτό, γιατί είχαμε χθες διάφορες επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις του διοικητή για το αν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Επιβεβαιώνει και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη COVID στην ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ όταν άρχισε την εφημερία του. Βέβαια είχαμε τον κύριο Κικίλια να κινείται στη λογική των παλωμάτων και όχι τις ουσιαστικές ενίσχυσεις του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ανακοίνωσε 50 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και βέβαια μετατρέπει πλέον σε μια υγειονομική περιφέρεια την χώρα για να γίνεται άμεσα, πόσο άμεσα θα γίνει αυτό τώρα, και απρόσκοπτα η διακομιδή ασθενών σε οποιαδήποτε μονάδα εντατικής θεραπείας της επικράτειας. Μάλιστα αυτό που μας ενημέρωσε σήμερα και ο κύριος Κικίλιας, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων δηλαδή, είναι ότι η αυριανή εφημερίδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα συνυπηκουρεί και με το Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αθηνά Γραμματικοπούλου, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων του Θεαγένειου Νοσοκομείου. Κυρία Γραμματικοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας όσον αφορά τα όσα είπε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, όσο και να θέλουν να εξορίσουν μια κατάσταση που ξέρουν ότι δεν γίνεται καλύτερη με τίποτα, προσπαθούν με μπαλώματα να τελευταία στιγμή να σώσουν ό,τι μπορούν. Η κατάσταση είναι τραγική, στην κυριολεξία είναι τραγική. Και πρέπει να ντρέπονται δηλαδή, αν μη τι άλλο, που βγαίνουν και μιλάνε με νούμερα και δίνουν στοιχεία τα οποία είναι ψευδή και καταρρύπτονται από μόνα τους. Να σας δώσω ένα νέο αυτή τη στιγμή. Παραλάβαμε πριν από λίγη ώρα έγγραφο από την υγειονομική περιφέρεια που μετακινεί το νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθε επικουρικά τον Απρίλιο στο νοσοκομείο. Μιλάμε για 10 άτομα που φεύγουν αύριο και παρουσιάζονται στο Ιπποκράτειο. Δηλαδή αποδυναμώνουν ένα νοσοκομείο το οποίο δεν ανέστηλε καθόλου τη λειτουργία του. Γιατί όσο και αν είπε ο Υπουργός Υγείας ότι συνεχίζει η ροή του Εθνικού Συστήματος και εξυπηρετούνται οι αναξιοπαθούντες και όλοι όλος ο πληθυσμός για τις μη κακοήθειες και για τα μη COVID περιστατικά, να πούμε ότι αναστήλαμε ήδη, το ίδιο Υπουργείο έστειλε έγγραφο που ανέστηλε, που έβαλε τα χειρουργεία σε μείωση της λειτουργίας τους, γιατί ακριβώς δεν μπορεί το Εθνικό Σύστημα να εξυπηρετήσει και την υγεία του λαού και την πανδημία. Τα χειρουργεία του Θεαγένειου, εννοείται. Το Θεαγένειο δεν έχουν ανασταλεί τα χειρουργεία. Μα δεν γίνεται να ανασταλεί. Ναι, έτσι, μπράβο. Παρ' όλα αυτά όμως έρχεται και αποδυναμώνει το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί αυτή τη στιγμή το κόκκινο έχει ανάψει για όλα τα γενικά νοσοκομεία, για τα νοσοκομεία αναφοράς και για τις εφημερίες της πόλης. Μετακινούνται, σας λέω, 10 νοσηλευτές όλοι μαζί, η ομάδα που ήρθε τον Απρίλιο για βοήθεια, για να δημιουργηθούν κλινικές COVID. Και μην ξεχνάμε ότι δεν έχει έρθει προσωπικό μόνιμο όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, μιλάμε για συμβασιούχους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μετακινούνται και πηγαίνουν για ένα μήνα με εντέλεσες στο Ιπποκράτειο. Ναι, να μην πούμε τώρα για το άλλο το κορυφαίο που ακούστηκε χθες, ότι οι ανεξιοπαθούντες και η υγεία του λαού είναι στην προμετωπίδα της κυβέρνησης, όταν χθες υπήρχε απόφαση από το ΕΚΑΒ, από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που λέει ότι δεν διακομιδώ, δεν μεταφέρω σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ανασφάλιστος. Ας μας απαντήσουν πώς υπερασπίζονται αυτή την υγεία του λαού, όταν δέχονται ένα τέτοιο έντυπο από το ΕΚΑΒ. Φαίνεται καθαρά δηλαδή, ναι, ότι όλες αυτές οι αποφάσεις που παίρνονται αυτή τη στιγμή που κινδυνεύει η υγεία του ελληνικού λαού παίρνονται με πολιτική χρειά στο να βοηθήσουν και να ενισχύσουν οικονομικά τους κλινικάρχες και τους επιχειρηματίες στον ιδιωτικό κομμάτι της υγείας. Είναι λίγο φαγημότερο. Και να πούμε ότι είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως, που θα έπρεπε να επιταχθούν και να μπουν στον κεντρικό σχεδιασμό για να προλάβουμε να ανακόψουμε την πανδημία. Γιατί είναι μπροστά μας το κακό. Mm-hmm.
Κυρία Γραμματικοπούλου, τώρα ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο το δικό σας αυτές τις μέρες? Δεν διαφοροποιείται η εικόνα από όλα. Ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι, έτσι, ιδιαίτερα το αντικαρκυνικό. Μέχρι πρότινος κρατούσαμε λίγο σε ένα καλό επίπεδο, πώς να το πω, τα κρούσματα, δηλαδή ήταν πολύ ελεγμένα, γιατί γινόταν κάποιοι έλεγχοι στα χειρουργικά περιστατικά, αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάνω από 30 άτομα προσωπικό να είναι θετικά με κορονοϊό, με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε καραντίνα, να απομακρύνονται από την υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύψει αυτούς που απουσιάζουν. Αυτό θα σας ρωτούσα. 30 άνθρωποι φεύγουν. Απειροελάχιστο είναι το προσωπικό. Άλλοι 10 θα φύγουν αύριο. Τι μένει πίσω, δηλαδή, θα μπορέσει το νοσοκομείο όντως να λειτουργήσει? Εγώ καταθέτω έναν προβληματισμό. Και είχαμε και μία συνάντηση τώρα του σωματείου με τη διοίκηση. Η διοίκηση λέει ότι εμείς σεβόμαστε τα πρωτόκολλα του νοσοκομιακών λοιμώξεων και του ΕΟΔΗ. Ας βγει όμως το Υπουργείο και ας πει πόσο προασπίζεται και η υγεία του προσωπικού και η υγεία των ασθενών του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Γιατί όπως γνωρίζετε και το νοσοκομείο είναι ένα στενό κτίριο κάθε της δομής αρχιτεκτονικής χωρίς ελεύθερους χώρους. Δηλαδή είναι ένα κτίριο πολύ επισφαλές. Και εδώ πρέπει να, πώς να πω, χτυπάμε συναγερμό εμείς και αυτό κάναμε και με το σωματείο. Και η ευθύνη νομίζω είναι καθαρά πολιτική. Όσο και να θέλουν να πούνε για την ατομική ευθύνη και για την προσωπική ευθύνη του καθένα, ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα τηρούνται και με το παραπάνω από τους υγειονομικούς. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι καθαρά πολιτική. Που όλο αυτό το διάστημα άφησε αθωράκητο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πάλι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προστρέχουν όλοι για να βρουν τη λύση στην πανδημία. Δεν γίνεται όμως. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Πρέπει να επιταχθεί το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Και να επιταχθεί, όχι να το χρυσοπληρώσουμε. Εννοείται. Όχι να νοικιάσουμε τις κλινικές και τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα, γιατί αυτό κάνει. Αυτό, δηλαδή βγήκε και κάλεσε να αμείβονται οι ιδιώτες γιατροί να μπαίνουν στο σύστημα με εφημερίες, με 2.000 μισθό και το απόγευμα να πηγαίνουν στα ιατρία τους. Πού ακούστηκε αυτό? Θα έχεις δηλαδή τον γιατρό που θα είναι στο COVID να πηγαίνει να κάνει ιδιωτικό ιατρείο το απόγευμα και τους εντάσσουν και στο πρόγραμμα των εφημεριών και τους δίνουν 2.000 όταν έχουμε επικουρικούς γιατρούς με 800 ευρώ το μήνα? Δηλαδή είναι όποιος προλάβει και ό,τι αρπάξει εδώ πέρα τώρα. Αποδεικνύεται ότι αυτό που λέμε ότι η υγεία για αυτούς είναι εμπόρευμα, στην κυριολεξία είναι εμπόρευμα. Πουλιέται και αγοράζεται και όποιος προλάβει να κερδίσει οτιδήποτε στις πλάτες του λαού. Αύριο είναι μέρα δράσης και των υγειονομικών και των συνδικάτων. Mm-hmm. Ναι. Είναι μία ημέρα δράσης η οποία έχει εξαγγελθεί από την Ομοσπονδία. Να πούμε ότι στην πόλη είχε γίνει και το προηγούμενο διάστημα μία τηλεδιάσκεψη με σωματεία της πόλης που ακριβώς εντοπίζουν το πρόβλημα της υγείας, πόσο σοβαρό είναι με την πανδημία. Και με την αυριανή στάση που έχει εξαγγελθεί, που είναι 8 με 10, εμείς εδώ σαν σωματείο εργαζομένων έχουμε πάρει απόφαση στις 9 η ώρα να κατεβούμε στην αυλή, στην περίφραξη του νοσοκομείου και να κάνουμε μία νοητή γραμμή έξω από το νοσοκομείο με αποστάσεις, εννοείται 1,5 μέτρο και γάντια όλα τα μέσα προστασίας, να περικυκλώσουμε το νοσοκομείο για να αναδείξουμε ότι εμείς εδώ είμαστε γιατί προασπίζουμε την υγεία και των ασθενών και την υγεία του λαού και να αναδείξουμε την ανάγκη και για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, οι συνάδελφοί μας που είναι πόσα χρόνια μέσα στο Εθνικό Σύστημα και για να απαιτήσουμε γενναία χρηματοδότηση για το Εθνικό Σύστημα για να μπορέσει να εξοπλιστεί και με μέσα ατομικής προστασίας και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την πανδημία. Κυρία Γραμματικοπούλου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο λαός ζει το λαό, είναι το σύνθημα. Μάλιστα. Κυρία Γραμματικοπούλου, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.